Κύριε Υπουργέ, η δεύτερη μεγαλύτερη γέφυρα της χώρας, στα Σέρβια της Κοζάνης, πάνω από την τεχνητή λίμνη Πολυφίτου, έκλεισε με εισαγγελική εντολή αφού παρουσίασε σοβαρές ζημιές. Η συγκεκριμένη γέφυρα αποτελεί τμήμα του οδικού δικτύου που συνδέει την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και περιφέρειας Θεσσαλίας. Η εξέλιξη αυτή ήταν προδιαγεγραμμένη, αφού από την κατασκευή της το 1972 δεν είχαν γίνει ποτέ εργασίες συντήρησης και ουσιαστική επιθεώρηση. Χαρακτηριστικό επίσης του ενδιαφέρον του κράτους είναι ότι αγνοούταν ως το 2022 τα σχέδια και οι μελέτες κατασκευής γέφυρας, χωρίς τα οποία δεν μπορούσε να προχωρήσει μελέτη αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητά της. Αφού το 2012 υπήρξαν εμφανείς φθορές και το 2020 διαπιστώθηκαν σοβαρές ζημιές που έχρεζαν άμεσης επισκευής, σύμφωνα με προτάσεις επιστημών. Από τότε χάθηκε όμως πολύτιμος χρόνος με το πινκ-πονκ των ευθυνών μεταξύ Υπουργείου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε αντίθεση με τις fast track διαδικασίες για πράσινες επενδύσεις και όχι μόνο, χάρη των κερδών των μονοπωλιακών ομίλων. Με όλη αυτή την κατάσταση είναι δικαιολογημένη προφανώς η αναστάτωση ιδιαίτερα των κατοίκων του Δήμου Σερβίων, Βελβενδού, που αγωνιούν για το πώς θα τα βγάλουν πέρα, αφού στην ίδια επιβαρημένη καθημερινότητά τους, εξαιτίας εφαρμοζόμενης αντιλαϊκής πολιτικής, προστίθενται νέα προβλήματα μετακίνησης, διανύοντας μεγαλύτερες αποστάσεις από και προς την εργασία τους, το σχολείο, την κάλυψη των εφοδιαστικών αναγκών, ενώ ακόμη πιο δύσκολη θα είναι η άμεση πρόσβαση στο νοσοκομείο. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η υποστελέχωση σε εξειδικευμένο επιστημονικό τεχνικό προσωπικό και όχι μόνο στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι μεγάλη. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορεί να γίνει ολοκληρωμένη επίβλεψη του απαρχαιωμένου στο μεγαλύτερο κομμάτι του ειδικού εθνικού δικτύου 560 χιλιόμετρων, όπου βρίσκονται δεκάδες γέφυρες, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους εργαζόμενους και την ασφάλεια των διαρχόμενων οδηγών. Οι ευθύνες είναι διαχρονικές και όλων των κυβερνήσεων, γιατί δεν είναι στις ιεραρχήσεις και στις προτεραιότητές τους οι ανάγκες των πολλών, όπως αποδείχθηκε με τραγικό τρόπο. Είναι η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στήριξαν και στηρίζουν όλα τα αστικά κόμματα και οι περιφερειακές αρχές. Ερωτάστε, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, ώστε άμεσα να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα με ευθύνη του κράτους και της περιφέρειας για την ολοκληρωμένη συντήρηση επισκευή της γέφυρας, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής μετακίνηση των κατοίκων της περιοχής και όχι μόνο, να ενισχυθούν τα μέτρα συντήρησης του συνόλου του οδικού δικτύου, να επισπευθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες για να παραδοθούν άμεσα σε κυκλοφορία οι δρόμοι που είναι εγκατελειμμένοι για χρόνια. Και δεύτερον, τι θα κάνετε για να ελεγχθεί η γέφυρα Ρημνίου, ίδιας κατασκευής και χρόνων, με τη γέφυρα των Σερβίων, και να στελεχωθούν όλες τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας με το απαραίτητο μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό για την επαρκή αναγκαία επίβλεψη, επιθεώρηση, συντήρηση του εθνικού οδικού δικτύου της Δυτικής Μακεδονίας και των αντίστοιχων τεχνικών γέφυρων. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών για τα ζητήματα αυτά, αλλά της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε συνεννόηση καταρχάς με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ιδίως όταν μιλάμε για μια γέφυρα, είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Έχει όμως σημασία να πούμε για μια τόσο σημαντική γέφυρα που ενώνει την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με την περιφέρεια Θεσσαλίας, ότι όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Βουλευτή, υπάρχουν ζητήματα διαχρονικότητας όσον αφορά την παρακολούθηση της λειτουργικότητας της γέφυρας. Εγώ θα επικεντρωθώ, για να έχουμε όλη την ίδια εικόνα, στις ενέργειες που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση από το 2020 και μετά. Και θα καταθέσω φυσικά στα πρακτικά την απάντηση που έχει δώσει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για να ξέρετε, για την πρόοδο των εργασιών. Το 2020 διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ένα ζήτημα με βυθίσματα στη γέφυρα, γι' αυτό περιορίστηκε η ταχύτητα διέλευσης στη συγκεκριμένη γέφυρα στα 40 χιλιόμετρα την ώρα και θεσπίστηκε μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος για ένα όχημα που διέρχεται την γέφυρα στους 40 τόνους. Εν συνεχεία, με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, πάλι το 2020, χρηματοδοτήθηκε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 74.400 ευρώ για να προσληφθεί τεχνικός σύμβουλος για να την υποβοηθήσει στην προετοιμασία τευχών δημοπράτησης και επίβλεψης μελέτης για την ολική συντήρηση της υψηλής γέφυρας των Σερβίων. Τα τεύχη δημοπράτησης παραδόθηκαν στο Δήμο στα μέσα του 2022 και ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 2.054.104,92 ευρώ. Παράλληλα, τέθηκε μελέτη για τον οπτικό έλεγχο στα και εσωτερικά του φορέα, στο σημείο που εμφανίστηκε μια ρογμή στην ανατολική πλευρά της γέφυρας. Στις 10 Φεβρουαρίου του 2023 υπεγράφει σύμβαση για το έργο της αποκατάστασης του τμήματος της ρογμής με προϋπολογισμό 152.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών αποκαλύφθηκε ένα ζήτημα με εκτεταμένη οξείδωση των τενόντων προέντασης πλησίων της ρογμής της συγκεκριμένης και αυτό σημαίνει ότι μειώνεται η φέρουσα ικανότητα της γέφυρας. Για τους λόγους αυτούς και για λόγους ασφαλείας, στις 11 Μαρτίου του 2023 αποφασίστηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας της Κοζάνης ο περιορισμός της κυκλοφορίας για οχήματα μεικτού βάρους έως 3,5 τόνους και στις 17 Μαρτίου του 2023 αποφασίστηκε η ολική διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς διαπιστώθηκαν μικρομετακινήσεις στο σημείο της ρογμής.
Επίσης, στις 14 Μαρτίου 2023, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι Δήμοι Σερβίων, Βελβεντού και Κοζάνης κηρύχθηκαν σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, προκειμένου λόγω επαπειλούμενου κινδύνου να δρομολογηθούν άμεσες επεμβάσεις αναβάθμισης για την ασφαλέστερη διέλευση οχημάτων και την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου, το οποίο θα εξυπηρετεί τη διέλευση των βαρέων οχημάτων μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στη γέφυρα των Σερβίων. Αυτές ήταν άμεσες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα με την ευστάθεια της γέφυρας και να αποτραπεί κάποιο ζήτημα ασφάλειας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πλήρως την ταλαιπωρία των κατοίκων, των επισκεπτών και όλα αυτά τα ζητήματα προκύπτουν από το κλείσιμο της γέφυρας. Όμως νομίζω ότι επίσης συμφωνούμε ότι η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μας έχουν επίσης ενημερώσει από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, αν είμαι γρήγορο, αλλά πρέπει να ακουστούν αυτά. Είναι και σοβαρό το θέμα. Είναι σοβαρό θέμα που σχετίζεται με την ασφάλεια όχι μόνο αυτής της γέφυρας, αλλά γενικά των γεφυρών στην πατρίδα μας. Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προχωρεί σε εργασίες αναβάθμισης του οδικού δικτύου που χρησιμοποιείται ήδη για την διέλευση των οχημάτων, ιδίως εντός εγκατοικημένων περιοχών, με την παράκαψη, για παράδειγμα, του οικισμού του κήπου, προϋπολογισμού 215.000 ευρώ και την επισκευή περιφερειακής οδού Κεσαρίας, προϋπολογισμού 183.000 ευρώ. Επομένως, αυτό που κάνουμε εμείς σε συνεργασία με το Συναρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και με την Περιφέρεια και με το Δήμο, με τους οποίους είχα από την πρώτη στιγμή επικοινωνία, είναι να επιβλέπουμε την ταχύτητα στην διενέργεια αυτών των απαραίτητων εργασιών, προκειμένου να παραδοθεί ξανά η γέφυρα το ταχύτερο δυνατό σε κυκλοφορία και δεύτερον, να προχωρήσουν οι αναγκαίες διευθετήσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις περιοχές όπου όπως σήμερα γίνεται με τον κύκλο της λίμνης η κυκλοφορία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πάμε όπου βγει στα τρένα, διέρχεστε με δική σας ευθύνη στις γέφυρες και άραγε στέγη κακιά η χώρα, όπως λέτε, γιατί τα στοιχεία δείχνουν ότι στα ίδια σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Όπως τους σιδηρόδρομους με τη συμφωνία όλων σας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 13% ηλεκτρονική ασφάλεια και 87% τύφλα, το ίδιο και τις γέφυρες. 7.000 γέφυρες στην Ελλάδα και δεν ελέγχθηκαν ποτέ. Η συγκεκριμένη έχει και το προηγούμενο το ίδιο σου κατασκευαστή στην Ιταλία, στη Γένοβα, που κατέρευσε με 43 νεκρούς. Από εκεί και πέρα επιβαρύνθηκε όταν έκλεισαν τα Τέμπη με μεγάλα φορτία. Φορτία μεγάλα και για νεμογεννήτριες, για τις οποίες έχουν δοθεί από την κυβέρνησή σας δεκάδες δις από τις τσέπες του λαού μας, που τσάκισαν γενικώς εκεί το περιβάλλον της περιοχής. Όταν όμως είναι να ταΐσετε, κύριε Υπουργέ, τους επιχειρηματικούς ομίλους, μιλάμε για όλες τις κυβερνήσεις, το κράτος σας πάει σφαίρα. Αλλαγές χρήσεων γης, στο πιτς φυτίλι, καταπάτηση περιοχών Natura, χρήμα με τη σέσουλα. Όταν όμως είναι για τις λαϊκές ανάγκες, το κράτος σας δεν υπάρχει πουθενά. Εγκλήματα στα τρένα, στις γέφυρες, στα σχολεία που δεν έχουν γίνει και εκεί κανένας αντισεισμικός έλεγχος, θα είπε ο Κατσότης. Τι λένε τώρα όμως οι επιστήμονες? Ακούμε και τους επιστήμονες ότι αυτή τη στιγμή η σύγχρονη τεχνολογία δεν μας επιτρέπει δικαιολογίες. Ότι δεν βρήκαμε τα σχέδια, άρα δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, γιατί υπάρχουν τέτοια εργαλεία που μπορούν να δουν μέσα στη δομή της γέφυρας και οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει. Και δεύτερον, ότι το κόστος της πρόληψης και την αποφυγή φυσικά τραγωδιών είναι πολύ πολύ φθηνότερο. Και μιλάμε εδώ για 50 χρόνια χωρίς κανένα έλεγχο, κύριε Υπουργέ. Αφήσατε όλοι, βέβαια όλες οι κυβερνήσεις, το Τμήμα Εκτέλεσης Κοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για ένα γερασμένο συνολικά δίκτυο 560 χιλιόμετρα μόνο με 4 υπαλλήλους. Πώς να γίνουν οι έλεγχοι? Και τώρα με τόσες χιλιάδες κόσμο στην περιοχή, δεν φτάνει που του διαλύσατε τις ζωές με την ακρίβεια, με την ανεργία λόγω της απολυκνητοποίησης στην περιοχή, τους φορτώσατε τώρα και χρόνο και κόστος και επιπλέον κινδύνους για την υγεία και τη ζωή τους. Αυτό που βγαίνει, κύριε Υπουργέ, είναι ότι ό,τι έχει σχέση με τις ανάγκες του λαού μας, τα αφήσατε όλα να σαπίζουν. Και αν θέλετε, δείχνουν και τα ίδια στοιχεία στα οποία αναφερθήκατε, ότι όλα που έχουν σχέση να κάνουν με πρόληψη, αλλά και γενικώς, ακόμα και την αναδόμησή τους, είναι ψίχουλα από σας αυτά τα δισεκατομμύρια που μοιράζετε. 4 δισεκατομμύρια δώσατε παραπάνω μόνο στο ΝΑΤΟ, από 2 στο 5%. 15 επιχειρηματικούς ομίλους και θα μπορούσαμε να λέμε εδώ ποσά. Όμως, εδώ φαίνεται ότι περιμένατε όλες οι κυβερνήσεις ο λαός μας να πέσει όταν έρχονται οι τραγωδίες, τα τρένα εδώ, εκεί, στα σχολιά κτλ. Να πέφτει πάντα στο λάκκο του «θα λογαριαστούμε μετά» ή το «δεν είναι ώρα για οργή και αγώνα, αλλά για θλίψη» κάποιων άλλων. Αλλά ο λαός μας, νομίζουμε, και η νεολαία σας έστειλε όλους με το έγκλημα στα Τέμπη ένα καθαρό μήνυμα, κύριε Υπουργέ, να μην ξανατολμήσετε να βάλετε την υγεία και τη ζωή του στην ίδια ζυγαριά με το κέρδος των παράσιτων. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.